Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η σημερινή συνάντηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου Νίκου Μόσχου με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου με αντικείμενο τις προτινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης που προκάλεσαν τις προηγούμενες εβδομάδες τις οξύτατες αντιδράσεις των εμπόρων. Μετά τη σημερινή συνάντηση, ο Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις και στο διάλογο και άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη λήψη μέτρων άβλυνσης του οξύτατου κυκλοφοριακού προβλήματος. Θέματα, κάποιες έτσι ίσως διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και πραγματικά έτσι μας επισημανθήκανε να πραγματοποιηθούν. Εξάλλου θυμίζω ότι η απόφαση αυτή θα πραγματοποιηθεί και με εκατέρωθεν έτσι με συγκεκριμένες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα που θα έρθουν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θα υπάρχει και τέτοιο περιθώριο. Σημεία τριβής μεταξύ εμπόρων και Δήμου Βόλου είναι η πρόταση για πεζοδρόμηση των οδών Ισοκράτους και Σπυρίδη με ταυτόχρονη απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων και ο σχεδιασμός για τοποθέτηση κορινών στην οδό Δημητριάδος. Η ένσταση εμάς κυριότερα είναι η οδός Ισοκράτους Σπυρίδη που γίνεται πεζόδρομος, τον θέλουμε υπερκυκλοφορίας και οι κορίνες στην οδό Δημητριάδος και Ιάσονος. Ο κ. Δήμαρχος είπε θα το επανεξετάσει, θα έχουμε σε ένα μήνα περίπου ραντεβού για να δούμε πριν περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να βρούμε πιστεύω τη χρυσή τομή. Και πιστεύω θα βρεθεί η χρυσή τομή γιατί φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση από το Δήμο. Οι δύο πλευρές θα ξανασυναντηθούν μετά από ένα μήνα προκειμένου να επανεξετάσουν τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής που βάσει των όσων δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παραμένει ανοιχτή σε ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις. Λυθήκαν έτσι όποιες ας πούμε παρεξηγήσεις μπορεί να υπήρχαν από διάφορα δημοσιεύματα ή ένας έτσι ειλικρινής διάλογος και θεωρώ ότι πραγματικά μόνο για καλό ήταν αυτή η συνάντηση.